Μας πάμε όμως πρώτα στις θερμές εξελίξεις από τα μπλόκα και την απεργία των ταξί. Κίτρινες αυτοκινητοπομπές σε νευραλγικά σημεία. Ατελείωτες ουρές οχημάτων. Και εκατοντάδες ταξιδιώτες πεζοί με τις αποσκευές αναχείρας συνέθεσαν το πρωινό πεντάωρο σκηνικό ταλαιπωρία στο λεκανοπέδιο. Very difficult. We came from the station, from the train station. We are walking from there, so we are very tired. Εκατοντάδες ταξί απέκλεισαν το πρωί το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά τα φαινόμενα δεν μας κάνουν περήφανος για την πατρίδα μας. Λυπάμαι που το λέω, είμαι και Έλληνας εγώ ομογενής, αλλά αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Τα πούλμανα αδυνατούσαν να παραλάβουν τους ταξιδιώτες που έφταναν στο λιμάνι και οι τουρίστες διέσχιζαν εκατοντάδες μέτρα κουβαλώντας τις βαλίτσες τους. Είναι απαράδεκτο αυτό για τον τουρισμό μας, δυστυχώς. Η μόνη βιομηχανία που έχουμε πλήττεται θανάσιμα. Πέτρο, πάρ' το στα χέρια, σήκωσέ το με γερανού. Οι ιδιοκτήτες ταξί στο λιμάνι του Πειραιά έβγαλαν τις πινακίδες από τα οχήματά τους όταν άνδρες στις τροχές άρχισαν να δίνουν κλήσεις για παρακόλληση συγκοινωνιών, με το πρόστιμο να ανέρχεται στα 700 ευρώ. Κυκλοφοριακό κομφούζι και στην Αττική Οδό από κομβόι ταξί. Η ώρα είναι 8 παρα 20 το πρωί. Χιλιάδες είναι τα μποτιλιαρισμένα αυτοκίνητα επί της Αττικής Οδού από την έξοδο του Κοροπίου μέχρι και τον κόμβο του αεροδρομίου. 35 πτήσεις πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση από 15 λεπτά ως και μία ώρα, καθώς δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν στο αεροδρόμιο ούτε τα πληρώματα. Μετά από πεντάωρο αποκλεισμό, οι αυτοκινητιστές αποχώρησαν από την Αττική Οδό και το λιμάνι του Πειραιά. Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, οι ιδιοκτήτες ταξί που είχαν παρατάξει τα οχήματά τους έξω από τις πύλες του λιμανιού αποφάσισαν να άρουν τον αποκλεισμό, επιβιβάστηκαν στα οχήματά τους και αναχώρησαν με κατεύθυνση στο κέντρο της πόλης. Οι αυτοκινητιστές αντιδρούν στην έκδοση νέων αδειών ταξί. Η πολιτική πιστεύω ότι θα πρέπει να στοχεύει σε ένα βιώσιμο ταξί προς όφελος των πολιτών, προς όφελος των εργαζομένων, προς όφελος της κοινωνίας. Σε κινητοποιήσεις και στην υπόλοιπη Ελλάδα προχώρησαν οι αυτοκινητιστές ταξί που αντιδρούν στην απελευθέρωση του κλάδου. Στο Ηράκλειο, οι αυτοκινητιστές περιέλουσαν με πετρέλαιο ένα παλιό ταξί και το έκαψαν. Είμαστε εμείς άνεργοι. Αυτοί οι κακομοίρηδες οι οποίοι θα πάνε να αγοράσουν ταξί θα γίνουν δύο φορές άνεργοι. Δακρυγόνα και κυνηγητό στο Ρίο ανάμεσα σε ΜΑΤ και ιδιοκτήτες ταξί. Εμείς ήρθαμε εδώ να τους αποκλείσουμε να μην έρθουν. Από κάποιο λάθος που γίνεται πάντα, δυστυχώς είναι ένα ερωτηματικό. Έπεσε το πρώτο καπνογόνο, ξύνθηκαν τα πνεύματα, τα δακρυγόνα. Η περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, παρουσία 6 υπουργών και υφυπουργών, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης και η συνδιάσκεψη αναβλήθηκε. Στη Θεσσαλονίκη, οι ιδιοκτήτες ταξί κατέλαβαν τα διόδια των Μαλγάρων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Οι ταξιτζίδες δείξανε και με τη συμπεριφορά τους και με την πειθαρχία ότι είναι ο μόνος κλάδος που δεν διαθέτει μπαχαλάκιδες μέσα. Θα μιλάμε να δρούμε τίποτα, δηλαδή θα το χάσουμε το αεροπλάνο. Με εντολή της προϊσταμένης εισαγγελίας Αθηνών Ελένης Ράικου θα σχηματίζεται η δικογραφία όπου διαπιστώνεται το αδίκημα της παρακόλλησης των συγκοινωνιών. Θέλουμε να δείξουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Και για να γίνει αυτό, δεν πρέπει να έχουμε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα μάλιστα όταν παίρνουν μορφή αποκλεισμού λιμανιών ή αεροδρομίων, θα έχουν καταστρεπτικές συνέπειες για τον τουρισμό και την οικονομία γενικά. Απαράδεκτες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις στο Υπουργείο Υποδομών και σε ανακοίνωσή του σημειώνει. Οι προτάσεις των ιδιοκτητών ταξί εστάλησαν μόλις την περασμένη εβδομάδα και οι ίδιοι, χωρίς καν να περιμένουν την απάντηση του Υπουργείου, προχώρησαν στη 48ωρη απεργία τους. Προφανώς μετά από την πολιτική ενθάρρυνση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Αντώνη Σαμαρά. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε. Αντί να απολογηθεί για το χάος που προκάλεσε η βεντέτα του με τον κύριο Ρέπα και η παράλογη απόφασή του να ακυρώσει με το έτσι θέλω τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τους οδηγούς ταξί, ο κ. Ραγκούσης ανακαλύπτει συνωμοσίες για δίθεν πολιτική ενθάρρυνση στις σημερινές κινητοποιήσεις. Για ανεύθυνο λαϊκισμό κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά του Υπουργείου Υποδομών και ο Γιάννης Μιχελάκης ανταπάντησε αποδίδοντας δημαγωγία στο Γιάννη Ραγκούση.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος υποστηρίζει ότι με την εξόντωση των μικρών ιδιοκτητών ταξί, στόχος της κυβέρνησης είναι να βάλει πόδι το μεγάλο κεφάλαιο στη συγκεκριμένη αγορά. Ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει ότι ξεκληρίζεται η μεσαία τάξη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει δάνεια, έχουν υποθήκες και θα χάσουν τα σπίτια τους. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός φωτογραφίζει την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό Γιάννη Ραγκούση ως υπεύθυνους για ό,τι συμβεί κατά την τουριστική περίοδο.